Είναι μια ωραία μέρα έξω και σας ευχαριστώ που μια τέτοια ωραία μέρα ήρθατε να δείτε μια ταινία με τέτοιο σκοτεινό θέμα, αλλά πολύ σύγχρονη για την εποχή μας. Επομένως, σας αρχίσουμε και πριν αρχίσω κάποιο πράγμα που θέλω να σας πω, θα σας πω ότι είχαμε δύο ατυχίες και μια τύχη σήμερα. Η μία ατυχία είναι η ταινία που είδατε ότι έχει αυτή το μικρό ατύχημα και ότι είναι λιγάκι κάποιες σκηνές προς πίσω. Η Τζέννη που φεύγει και την υποτιμούν καταρχάς συνεργάτες, ληστές του άντρα της και ετοιμάζουν να κάνουν μια ληστεία σε τράπεζα, ήταν πριν. Μετά έχουμε την ιστορία με το τραγούδι της Τζέννη, το πολύ γνωστό τραγούδι της Τζέννη, των Κανονιών, και μετά συλλαμβάνεται, μετά ντραπετεύει και όλα αυτά έχουν γίνει λιγάκι αναχρονιστικά, αλλά η ουσία νομίζω έγινε κατανοητή. Αυτό ήταν λοιπόν το ένα ατύχημα, ένα μικρό ατύχημα. Το δεύτερο ατύχημα που είναι λίγο πιο στενάχωρο είναι ότι η καλή ηθοποιός Μάνια Παπαδημητρίου λόγω ασθένειας της μητέρας της πρέπει να μείνει στο πλευρό της. Μου έστειλε 10 και 5 τα φύγει ένα κείμενο γιατί ήθελα να σας μιλήσει γιατί το μυθιστόρημα της όπερας Πεντάρας που είναι μεταγενέστερο και θα δείτε την ιστορία γιατί υπάρχει αυτό το μυθιστόρημα και που εκφράζει καλύτερα από όλα τον Μπρέχτ. Δυστυχώς, κάτι έχει στο διαδίκτυο, θα το κοίταζα και από το κινητό στην ανάγκη, αλλά δυστυχώς ούτε εκεί έφτασε. Άλλη φορά μου το στέλνει, λέει, θα προσπαθήσω να το στείλει, ίσως μέχρι το τέλος, αλλά αν το στείλει μπορώ να διαβάσω κάτι από το κινητό μου. Αυτό ήταν το δεύτερο ατύχημα και το τυχερό είναι ότι εδώ μας τιμάει με την παρουσία του ο γνωστός σκηνοθέτης Νίκος Κούντουρος, ο οποίος μάλιστα έχει σκηνοθετήσει το θέατρο αυτό, την όπερα της Πεντάρας στο θέατρο του Βορείου Ελλάδας και μάλιστα εγώ χρησιμοποιώ στο κείμενό μου τους στίχους από τη μετάφραση εκείνη του έργου γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ θεάτρου και της ταινίας του ΠΑΜΣ. Η όπερα λοιπόν της Πεντάρας που είδαμε έχει σκηνοθεσία από τον Γκέροντ Βίλχελμ ΠΑΜΣ, είναι ένας αυστριακός σκηνοθέτης του Μεσοπολέμου, πολύ γνωστός, είναι ένας από τους τρεις γνωστότερους σκηνοθέτες του γερμανόφωνου, καλύτερα να πούμε, εξπρεσιονιστικού κινηματογράφου. Ο Μουρνάου και ο Λάγκ είναι δύο άλλοι πολύ γνωστοί αντιπρόσωποι. Αρχικά η εταιρεία Nero Film που είχε αναλάβει την παραγωγή και σε συνεργασία με την Dobby's Club Film και τη Warner Brothers θέλησε να σκηνοθετήσει το έργο ο Μπρέχτ. Τους φάνηκε όμως πολύ επαναστατικό το λιμπρέτο του Μπρέχτ και έτσι το ανέθεσαν στον Μπάμστ. Μετά από αυτό ο Μπρέχτ και αργότερα ο Βάιλ κατέφυγαν στη δικαιοσύνη, αλλά δυστυχώς το έργο, τα δικαιώματα παρέμειναν στην εταιρεία παραγωγής και έγινε η ταινία που είδατε, η οποία στην εποχή της είχε πολύ καλές κριτικές. Προβλήματα όμως με τη λογοκρισία από το 1931 και το 1933 απογορεύτηκε τελείως από τους Ναζί στη Γερμανία. Επίσης, δεν είναι πολύ γνωστό ότι ο Μπρέχτ κατέγραψε αυτή την εμπειρία του με τη δικαιοσύνη σε ένα άθρο που λέγεται «Όπερα της Πεντάρας, δικαστικός αγώνας, ένα κοινωνιολογικό πείραμα». Μια ανάλυση της δικαστικής διαφοράς, η οποία μαζί με το διάλογο της ταινίας και το κείμενο της όπερας Πεντάρας δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του, στο τρίτο τεύχος, στο Βερσούγε. Είναι ενδιαφέρον διότι αυτό ήταν και η αρχή του επικού θεάτρου. Ο Μπρέχτ αποκήρυξε την ταινία του ΠΑΜΣ, διότι απολύνει έως εξαφανίζει τις κοινωνικές και πολιτικές αιχμές του έργου, μετατρέποντάς τον κατά τον Μπρέχτ σε κοινωνική φαντασματαγορία, σε ρομαντική σάτυρα. Γι' αυτό γράφηκε το πατικοποιημένη εκδοχή της, το Die Boyle, το 1929. Αλλά για να καταλάβουμε την ταινία, που ταιριάζει πολύ σε εμάς, πρέπει να καταλάβουμε την περίοδο που γυρίστηκε και που ταιριάζει πάλι στις μέρες μας. Έχουμε την στρατιωτική καταστροφή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, την αποτυχία του κυγήματος μάλλον των Σπαρτακιστών, έχουμε τη συνθήκη των Βερσαλιών, που βοήθησε στην εξαθλίωση της Γερμανίας, σαν την Τρόικα. Έμελαν λοιπόν όλα αυτά να καθορίσουν το μέλλον του Γερμανικού Ράιχ και της Ευρώπης. Η πείνα, η ανεργία, η αρρώστια, η βία, αλλά και η εκπόρνευση, η εξαθλίωση της δημοσίας ζωής,
οι απειλοί της εθνικής διάλυσης προάγγελαν την έλευση του τρόμου του Τρίτου Ράιχ. Μέσα από τις επαναστατικές ανακατατάξεις της άμεσης μεταπολεμικής περίοδος, η Γερμανική Αυτοκρατορία ανεδείχθη ως κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έχουμε μια έντονη ριζοσπαστικοποίηση εκατομμύριων ανθρώπων την εποχή εκείνη. Χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης επίσης είναι η πολιτική αστάθεια, η συχνή αλλαγή κυβερνήσεων, η ευρέως διαδεδομένη περιφρόνηση για τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό σημείο που το βλέπουμε στις μέρες μας. Μάλιστα, ονομάζαν τη δημοκρατία της Βαϊμάρης στην εποχή εκείνη ως δημοκρατία χωρίς δημοκράτες. Τα πρώτα χρόνια της δημοκρατίας υπήρξαν βίαιες εξεγέρσεις μεταξύ ακροδεξιάς και αριστεράς. Το 19, μετά μια ανακοχή που υπέγραψε ο σοσιαλδημοκράτης Έμπερτ και ο Λίπκνεχτ, δυστυχώς μετά αυτή την ανακοχή η Ρόζα Λουξεμπουργκ και ο Λίπκνεχτ, συγγνώμη αλλά δυσκολεύομαι στο όνομα αυτό, αφέθηκαν να δολοφονηθούν από οργισμένους πολίτες. Ό,τι σας θυμίζει, σας θυμίζει. Όχι ακριβώς και μόνο. Και μεταξύ, και τότε έχουμε μια καλύτερη περίοδο παρόλα αυτά. Μεταξύ 23 και 29 έχουμε μια σχετική σταθερότητα στη Γερμανία, μια πολιτική ηρεμία με οικονομική ανάκαμψη και πολιτιστική ευημερία. Είναι η εποχή που γράφεται και το έργο. Όμως, αυτά η περίοδος των χρυσών του έντης, όπως ονομάστηκαν, τελειώνει με την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης τον Οκτώβριο του 29. Η φτώχεια και η απόγνωση είναι ανεξέλεγκτη. Το 1933 εξελέγει καγκελάριος ο Χίτλερ. Σε αυτή την εμβόλυμη περίοδο πνευματικής ευημερίας, ο Μπρέχτ γράφει την όπερα της Πεντάρας που παρουσιάστηκε το 1928 στο Βερολίνο. Έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία. Η γη της όπερας είναι μια παλαιότερη όπερα του 1728, η όπερα του Ζητιάνου, του Τζον Γκέι, που όλος τυχαίως και την εποχή ξαναπεζόταν στο Λονδίνο με μεγαλύτερη επιτυχία από την πρώτη της παρουσίαση. Το 1928, τότε που γύριζε και η ταινία, οι απόψεις του Μπρέχτ για την τέχνη αρχίζουν να επηρεάζονται από τις θεωρίες του Μάρξ. Για τον ίδιο, η όπερα ήταν αποβλακωτικό μέσος μιας βαρύγδουπης, παραφορτωμένης αναπαράστασης της πραγματικότητας. Γι' αυτό αναπτύσσει ένα νέο είδος, το επικό θέατρο, όπου στοχεύει μέσω της άρτησης της παροδίας να επιτύχει μια ανατροπή του αστικού θεάτρου από θέαμα γαστρονομικό, όπως το λέει, σε επικό διδακτικό. Να αποκτήσει μια διαλεκτική σχέση μεταξύ της πραγματικότητας και του έργου. Η όπερα του θέλει να είναι δοκίμιο για τη ζωή. Η Λέντα Λένια τραγουδάει στο τραγούδι «Τι κάνει ο άνθρωπος για να ζήσει». Και τονίζεται εκεί ένα στίχος. Το λέει και στην ταινία. Αρχίζει η ταινία με αυτό το τραγούδι που λέει «Πρώτα είναι η μάσα, μετά το ύφος». Όταν πέφτουν τα γράμματα. Το «Τι κάνει να ζήσει» θα σας διαβάσω ένα κομμάτι για να καταλάβετε το πνεύμα. Σας είπα από τη μετάφραση που έχει γίνει για το έργο που ανέβασε ο σκηνοθέτης Κούνδουρος. Όχι από την ταινία. «Εσείς που μας ζητάτε ενάρετα να ζούμε και να αποφεύγουμε το μαρτωλό, δώστε μας πρώτη κάτι να μασούμε. Ύστερα, αρχίστε, αυτό είναι βασικό». Παρακάτω λέει «Η μάσα πρώτα και η ηθική μετά, διότι άνθρωπος για να επιζήσει ληστεύει, σφάζει, κλέβει, κλέβει και τυπά. Μόνο έτσι άνθρωπος μπορεί να ζήσει όταν ξεχάσει τους ανθρώπους να αγαπά». Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν είμαι ηθοποιός, να κάνουμε ό,τι μπορώ. Και ενώ ο θεατής βλέπει πάνω στη σκηνή αυτά που θέλει να δει, βλέπει συγχρόνως και κάποια πράγματα που δεν θέλει να αντιληφθεί. Βλέπει τις επιθυμίες του όχι μόνο να πραγματοποιούνται, αλλά να γίνονται και αντικείμενο κριτικής. Έτσι το θέατρο αποκτά ένα νέο αισθητικό, διδακτικό, διαλεκτικό ρόλο μέσω της απόλαυσης. Από το 29 μέχρι το 33 η όπερα της Πεντάρας που απογορεύτηκε από τους Ναζί μεταφράστηκε σε 18 γλώσσες και πραγματοποίησε 10.000 παραστάσεις σε ευρωπαϊκές σκηνές. Ήταν η εκλεπτισμένη, ψυχρά δοσμένη αναπαράσταση του τότε Βερολίνου. Οι άνθρωποι επευθυμούσαν αυτό που ήδη ήταν και τους άρεσε να είναι. Εκεί είναι το θέμα. Πρώτα έρχεται το φαγητό, μετά έρχεται το ήθος. Αυτό που δεν μπορούσαν να πούν ανοιχτά, οι θεατές το αναβίωσαν στην κυριολεξία. Η Άννα Άρεντ υποστήριξε στο βιβλίο της «Η προέλευση του ολοκληρωτισμού» το 1951, ότι το έργο
προκάλεσε στο κοινό ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ο Μπρέχτ ήθελε με το ομό ξεσκέπασμα της αστικής υποκρισίας να προσφέρει. Το μόνο πολιτικό αποτέλεσμα κατά την Άρεντ του έργου ήταν ότι όλοι ενθαρρύνονται να ρίξουν τη δυσάρεστη μάσκα της υποκρισίας και να αποδεχτούν ανοιχτά τα πρότυπα του όχλου. Πέμπερς, όπως λέει. Ο Μπρέχτ προσπάθησε να μετατρέψει την όπερα ένα θέαμα γαστρονομικό σε αφύπνιση, σε διδαχή, επαναφέροντας την πραγματικότητα αποξενωμένη, αν μεταφράσουμε έτσι το verfremdung, άλλοι λένε αποστασιοποίηση, ώστε να μην ταυτιστεί ο θεατής μαζί της και να μπορέσει να αναστοχαστεί. Στη μετάφραση θα μας βοηθήσει αργότερα ο κύριος καθηγητής Τζαβάρας, που σε αυτά έχει μια καλή γνώση. Ο στόχος του είναι να τον μετατρέψει σε εξωτερικό παρατηρητή, το θεατή δηλαδή, ώστε μέσα από την παράδοξη, αλλά λογικά αποκυπνωμένη κοινωνική πραγματικότητα, να αντιληφθεί τη διαλεκτική διεργασία μεταξύ κοινωνικού, οικονομικού και πραγματικότητος. Οι θεωρίες αυτές θα αναπτυχθούν πολύ περισσότερο με τη διαμάχη αυτή που προκάλεσε η ταινία και τα έγραψε στο περιοδικό του. Και τέλος, από το 37 έχουμε το πιο όριμο έργο του Μπρέχτ. Σταματώ όμως λίγο για αυτά. Καλύπτω λίγο αυτό που μας έλεγε ηθοποιός ο Παπαδημητρίου και μπαίνω λίγο πιο στο ψυχολογικό, που είναι η ηθικότητά μου. Στο M του Λαγκ, που το είδαμε πριν δύο εβδομάδες, μας εντυπωσιάζει η αντίθεση μεταξύ κοινού ή αλλιώς ποινικού εγκληματία απέναντι στο μοναχικό, απελπισμένο ψυχικά διατρεγμένο εγκληματία, που εξαναγκασμένος από μια εσωτερική φωνή, παρόρμηση, οδηγείται στο έγκλημα μέσα από μια σαδομαζοσυχιστική απόλαυση. Στο φόνο οδηγείται ο άρρωστος ανθρωπάκος μέσα από μια βασανιστική απόλαυση του θανάτου του άλλου, ως μια απελευθέρωση από την ίδια του τη θανατηφόρα επιθυμία, την ενόρμηση του θανάτου, όπως την ονομάζει ο Φρόιτ στο πέραν της αρχής της ειδονής το 20. Είναι μια θεωρία στην οποία έχει συζητηθεί πολύ στους ψυχαναλυτές, αλλά αυτή τουλάχιστον θεωρητικά μας βοηθάει να καταλάβουμε την ανάγκη του ανθρώπου για πόλεμο, για πόλεμο και έγκλημα. Εγώ θυμάμαι όταν κάναμε αυτή τη συζήτηση την όμιση του θανάτου στη Φραγκφούρτη στο Ψυχανικό Ινστιτούτο, όπου ήταν τότε ο πόλεμος του κόλπου με τον Μπους, πατέρα, και που αυτό μου έδωσε μια λύση να κατανοήσω λίγο αυτόν τον παραλογισμό, εκτός από την οικονομική λύση, αλλά και την ψυχική λύση. Και από τότε την έχω στο μυαλό μου. Αντίθετα, το οργανωμένο έγκλημα αντιδρά ανατριχιάζοντας απέναντι στον υπάνθρωπο που οδηγείται στο έγκλημα μέσω της απόλαυσης και όχι της ανάγκης, όπως τονίζουν. Mm. Και όπως βλέπετε και στην ταινία αυτή τονίζεται η ανάγκη. Είναι μια ταινία πάνω στο κοινωνικό έγκλημα, στο πολιτικό έγκλημα και όχι στο ατομικό ή στο έγκλημα μιας ψυχικής διαταραχής. Αν και βλέπουμε πολλά, βλέπουμε τον ψυχισμό γενικότερα του ανθρώπου σε αυτή την ταινία. Μόνο μια τιμωρία αρμόζει στην ύβρη να σκοτώνεις για απόλαυση είναι ο θάνατος, όπως το καταδικάζουν οι εγκληματίες στην ταινία του Λαγκ. Στην ταινία του Πάμπστ, παρά τις αντιρρήσεις του Μπρέχτ, διασώζεται ο βαθύς πυρήνας της σύγκρουσης, έστω και αν ωρεοποιείται συνδεόμενος με την αισθητική απόλαυση ενός μεγάλου βαριετέ και παρόλα αυτά δεν χάνει την συγκρουσιακή αμφισημία της. Παροδώντας, μιλάει όχι μόνο για το ποινικό, αλλά πολιτικοποιώντας, μιλά για το κοινωνικό ταξικό έγκλημα, για την ανθρώπινη εξαπάτηση, παραπλάνηση, εκπόρνευση. Μέσω της ταύτισης με τις ενδόμηχες μας επιθυμίες, πίσω από την ελαφρότητα της τρισφαιρής μουσικής, αποκαλύπτει τις δικές μας επιθυμίες για δύναμη, επικράτηση, επιβολή στον άλλον. Καθοδηγούμενη παραδείγματος χάρη η πόλη από την ενόρμηση αυτοσυντήρησης, η αθώα ερωτευμένη γυναίκα που ογκυρεύεται τη στοργή του άντρα θα γίνει μια σκληρή εκμεταλλεύτρια. Με τέτοιους νόμους δεν χρειαζόμαστε το ποινικό έγκλημα, λέει ο πατέρας της. Δυστυχώς, μπορούμε να επιβληθούμε να επιβιώσουμε πάντα όχι μόνο μέσω του έρωτα και των φιλικών αισθημάτων, όπως τους κήπους του επίκουρου, όπως ονειρευόταν ο ίδιος ο φιλόσοφος, αλλά μέσω εκμετάλλευσης, ικανοποιώντας την απληστία των ενορμήσεων. Η ταινία αρχίζει χαρακτηριστικά με την μπαλάντα του Μάκη του Μαχαιροβγάτη. Ένα κομμάτι θα σας πω που δείχνει τη διαφορά του ανθρώπου από τα ζώα. Το θηρίο έχει δόντια και τα δόντια φοβερά τα δείχνει. Ο Μάκη έχει μαχαίρι, μα το κρύβει πονηρά. Πίνει αίμα το θηριό. Και στη ζούγκλα την κυρνά. Ξέρουμε τι κάνει. Ο Μάκη φοράει γάντια,
που είναι πάντα καθαρά. Φοράει γάντια και είναι πάντα καθαρά, όπως κάθε αστό τζέντελμαν έχει καθαρά χέρια. Ένα υπονοούμενο, μια αντίφαση σε σχέση με το, με το στίχο «Πίνει αίμα το θεριό». Στο κείμενο του θεατρικού έργου γράφει «Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας». Αυτό είναι από το τέλος του, γιατί υπάρχει διαφορά στο κείμενο. Θα σας πω και παρακάτω και μιλάει στη φυλακή ο Μάκηθ και λέει «Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυση μιας τράπεζας». Σκότωσε για να μην με σκοτώσουν και αυτοί σκοτώνουν για να κερδίσουν αγάλματα σε πλατείες. Με πνίγει το δίκιο μου, μα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είμαι μικρός, με έφαγε το ανάστημά μου. Ενώ όταν έχεις επιχειρήσεις, έχεις άλλο ανάστημα. Οι δύο φίλοι, ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, ως διπλή όψη του Ιαννού, ο Μάκης, ο Μαχαιροβγάτης, ο Μπράουν, ο Τίγρης, εγκληματίας και νόμος, τραγουδούν μαζί την κοινή κανιβαλική πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης, στο τελευταίο τραγούδι, στο περιβόητο τραγούδι του Κανονιών. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα τραγούδια γίνονται πολύ διάσημα στην εποχή του Ναζί. Γιατί πιάνουν μέσα εσωτερικές επιθυμίες, ενορμήσεις, καταστάσεις και συγκρούσεις. Φαντάρει όρνια με τα κανόνια. Σε νότο σε βορρά. Και όπου πηγαίνανε, στον δρόμο βρίσκανε πάντα μια ξένη ράτσα που είχε άλλη φάτσα. Για κολατσιό την έτρωγαν ομοί κάθε φορά. Κάτι να θυμίζει αυτό. Αναρωτιέμαι κάθε φορά που σκοντά αυτό στο κοινωνικό αποτροπιασμό απέναντι στο σχιζοφρενή δολοφόνο που κυκλοφορεί ανάμεσά μας, αν αναστοχαζόμαστε, γιατί τα ποσοστά των ψυχοτικών δολοφόνων είναι λιγότερα από τους κοινούς φόνους, χωρίς να περιλαμβάνονται οι πολιτικοί, οι εξαμελίες και τα θύματα πολεμικών αψημαχιών. Πάντως, ο Αλτουσέρ, ο Λουί Αλτουσέρ, ο φιλόσοφος, στο βιβλίο «Το μέλλον διαρκεί πολύ», που είναι μια αυτοβιογραφία, μιλάει για το φόνο που έκανε τη γυναίκα του, ότι θα προτιμούσε να τον δικάσουν ως κοινό εγκληματία για να απολογηθεί και όχι να του δώσουν το ακατολόγιστο. Τότε με έχει μπερδέψει αυτό. Πάντως, στο τραγούδι της ανθρώπινης αναπάρκειας μπορούμε να σκεφτούμε γιατί. Στη ζωή ετούτη, λέει, και το λέει και εδώ ο αφηγητής στην ταινία, η εξυπνάδα δεν αρκεί, σου τη φέρνουν πάντα οι πιο πονηροί. Στη ζωή ετούτη είναι όλοι κακοί, δώσε μια κλωτσιά να γίνουν πιο καλοί. Στη ζωή ετούτη είναι όλοι κακοί, μόνο με κακία θα πιάσει την καλή. Θα πείτε απελπισία είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Στην πρεφτική όπερα της Πεντάρας αναπαριστούνται οι αφηρημένες αλήθειες με τέτοιο παράδοξο θεατρικό τρόπο, ώστε ο θεατής να αποξενωθεί από αυτές και να αρχίζει να αναστοχάζεται και να σκέφτεται ότι δεν μπορεί να είναι έτσι. Όταν το πούμε αυτό, λέμε δεν μπορεί να είναι έτσι, ότι αυτό είναι θέατρο, δεν μπορεί να είναι άνθρωποι τόσο κακοί. Οπωσδήποτε ο Μπρεχτ δεν περίμενε ότι το κοινό θα διασκεδάσει με την απουσία της καθιερωμένης λογικής χωρίς να ενοχληθεί. Ο Μπέρτσον γράφει ότι το δηλητήριο των επιθετικών μηνυμάτων πνίγεται στο έξοχο πληθωρικό καλαμπούρι. Πίσω από την τόσο ευχάριστη μουσική του Βάιλ περνά σχεδόν απαρατήρητη η αγωνιστικότητα ή ο αποτροπιασμός του κειμένου. Η ηρωνία του κειμένου καλύπτει το ασυνείδητο αντικείμενο της απόλαυσης του θανάτου, έτσι όπως οι ανίποτες επιθυμίες, σύμφωνα με τον Φρόιντ, επανέρχονται συγκεκαλυμμένες μέσα από τις παραδρομές του λόγου και τα αστεία. Αντίθετα από τις προσδοκίες μου του Μπρεχτ στην ταινία, αν και στο θέατρο, η όπερα είχαν τεράστια επιτυχία όχι για την, τόσο για τον διδακτικό και αποστασιοποιημένο ρόλο της, αλλά διότι το κοινό ταυτιζόταν με τη μουσική του Βάιλ και με την επιθετικότητα που υπάρχει μέσα στην ταινία συγκεκαλυμμένη, ή εμφανίζεται όχι συγκεκαλυμμένη, την προσωπική μας επιθετικότητα εννοούσα. Και οι μπαλάντες του Μάκη, της Τζένης και των Κανονιών έγιναν λαϊκά σουξέ ακόμη και επί νασισμού. Και δεν τα αποχώρησαν. Σε αυτό θα δώσω μια προσωπική ερμηνεία. Το κοινό τελικά ταυτίστηκε ασυνείδητα με την αλήθεια του έργου, όχι τη στρατευμένη, αλλά την οντολογική, που τέριαζε με το Zeitgeist, το κλίμα της εποχής. Πρώτα η μάσα, μετά το ήθος, λέει ο ποιητής, αγγίζοντας καλά κρυμμένες, ενορμησιακές, παλιδρομικές, πρωτόγονες χορδές του ανθρώπου. Σε εποχές κρίσης, ενορμήσεις αυτοσυντήρησης, επικράτησης, επιθετικότητας, γυγαίνει η ενορμήσεις ζωής, αποσυνδεόμενες από τον έρωτα και τη φιλότητα, διαπλέγονται με τις ενορμήσεις θανάτου μέσα σε μια βαθιά παλινδρομική επιθυμία για γαλήνη, γι' αυτό το καταστροφικό νιβάνα που όλα ησυχάζουν. Λίγο μετά την ταινία, η ευημερία των Twenties θα σβήσει κάτω από τις μπότες των Ισές. Ο Μπρεχτ επεδίωξε να αναγνωρίσει η αστική κοινωνία τον εαυτό της και να φρίξει. Αλλά δεν συνέβη αυτό. Αντίθετα, τελικά
απόρρισε με την άμεση ικανοποίηση του αστικού κοινού από το έργο του, διότι παρέβλεψε την απόλαυση που μπορεί να προσφέρουν οι ενορμήσεις θανάτου και, που μπορεί να... και η μουσική. Η διωγγωμένη έλλειψη ειδικών αρχών, δοσμένη με χιούμορ, μοιάζει να χάνει τη δύναμή της και να περιορίζεται στη γελιοποίηση του κόσμου. Σήμερα όμως ξέρουμε την τραγική αλήθεια της εξαθλίωσης, που δεν καταστρέφει το άτομο μόνο σωματικά, κοινωνικά, αλλά ξεθλιώνει την ηθική του υπόσταση, τη φιλότητα, τον έρωτα, την αλληλεγγύη, ελευθερώνει τη βία και το θάνατο, όπως ο Μπονουέλ πολύ κλαφυρά μας αναπαριστά στην ταινία «Ιριδιάνα». Ο Μάκη, στη γνώση εγκληματίας, χωρίς την τυπική όμως λαϊκή συμπεριφορά του υποκόσμου, φραγκέτες, συμπεριφέρεται ως ρομαντικός αριστοκράτης κλέφτης στην ταινία και όχι ως ψυχοπαθητικός κακοποιός, είναι βαθιά συνδεδεμένος και συγχωράει την προθοσία του αστού φίλου, που φέρεται εν τέλει ως απατεώνης, ο Μπράουν. Ερωτεύεται και παράλληλα δολοφονεί. Εικόνα που δεν ταιριάζει με την ψυχοπαθολογία του ψυχοτικού καταναγκαστικού δολοφόνου του ήρωα του Λαγκ στο M, ούτε με την ψυχρή σαδομαζοχιστική συμπεριφορά του ψυχοπαθητικού ήρωα του Κιούμπριξ στο κουρδιστό πορτοκάλι. Γι' αυτό εδώ αγγίζει πιο πολύ εμάς και όχι τα άτομα με μια ψυχοπαθολογία και μια εγκληματικότητα που είναι μέσα από μια διαστροφή. Ο Μάκη, αλλά και ο Μπράουν ο Τίγρης, είμαστε εν μέρη όλοι μας. Το πολιτικό κοινωνικό έγκλημα δεν το εκπροσωπούν μόνο οι μαφιόζοι ή οι διεφθαρμένοι πολιτικοί, αλλά σχεδόν όλοι μας. Κάποια συνειδητά, κάποια ασυνείδητα. Όλοι ταυτιζόμαστε με αυτή τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης, απελευθερώνοντας και απολαμβάνοντας τις κρυφές επιθυμίες μας, ταυτιζόμενοι με σκληρούς, δυνατούς, αδερφοκτόνους, πετροκτόνους ήρωες στις μυθοπλασίες. Και αυτό βλέπουμε και τα θρύλια. Και στις εποχές κρίσης συμμετέχουμε άθελα ή θελημένα στο κοινωνικό ή πολιτικό έγκλημα. Ο Μακιαβέλη γράφει για το διαβολικό στην ανθρώπινη φύση, αντίθετα ο Καρτέσιος πιστεύει στην αγαθή φύση. Μήπως θα κατανοήσουμε καλύτερα την αμφισημία του είναι αν επιστρέψουμε στον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα? Σύμφωνα με τον Εμπεδοκλή, ο νόμος χωρίζεται από δύο αντιθετικές δυνάμεις, από τον Έικος και τη φιλότητα. Ο Μπρέχτ προσπάθησε, όπως και ο Πάμς, να συνδέσει μέσα από τη διαδραματικότητα της τέχνης, την απληστία, την εγκληματική εκμετάλλευση του ανθρώπου με τη φύση του καπιταλισμού, όπου οι απρόσωπες αγορές, εν ονόματι της ευημερίας των ρυθμών, ξεχνούν την ανθρωπιά και ταυτίζονται με την εγκληματική εκμετάλλευση της γης και των πόρων της. Και πόροι είμαστε κι εμείς. Μας ονομάζουν στο management ανθρώπινοι πόροι. Στο θέατρο, εδώ θα μιλήσω λίγο για το τέλος, στο θέατρο, στο έργο δηλαδή του Μπρέχτ, ο Μάκη σώζεται από τη Βασίλισσα. Είναι φυλακισμένος και παίρνει χάρη την τελευταία στιγμή τίτλο και πύργο της Μαρμελάδας, που το ονομάζουν τον πύργο της Μαρμελάδας. Ο Μάκης λοιπόν ο Φωνιάς, ο βιαστής, θα γίνει λόρδος και θα ευτυχήσει σε ένα ζαχαρωμένο πύργο μια πικρή ηρωνία ή πικρή αλήθεια. Ο Σερ Ντρέικ υπήρξε αμήλικτος Φωνιάς, ως πειρατής σκότωσε, έκλεψε για χάρη του ανελικού στέματος και έγινε σερ, αλλά και ήρωας στις ταινίες των παιδικών μας χρόνων. Στην ταινία του Παμ στο τέλος ταυτίζεται με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Στην παρέα των νομιμοποιημένων πλέον εγκληματιών, η πόλη έχει στασίδι στους επίσημους στην τελετή της θέψης. Έκτοτος αντιπρόσωπος του νόμου Μπράουν και ο μεγαλοεπιχειρηματίας της ανθρώπινης μιζέριας. Μιλάει και λέει, γιατί να κλέβεις μια τράπεζα όταν μπορείς να κλέψεις από τη τράπεζα. Ο Πίτσαμ, ο πεπειραμένος εκμετάλλευσης της ανθρώπινης ανάγκης, αλλά και της αδυναμίας των αστών να αντικρίσουν τον όλεθρο που προκαλούν την ανθρώπινη μιζέρια, διαβεβαιώνει την επιτυχία της επιχείρησης εφόσον υπάρχουν νόμοι. Οι πλούσιοι δεν αντέχουν να βλέπουν τη δυστυχία. Και αυτή τη δυσκολία είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε καλά οργανωμένες νόμιμες επιχειρήσεις. Έτσι όπως και στις ΜΚΟ, ο Πίτσαν κερδίζει από την ανθρώπινη μιζέρια, διότι κανείς δεν πιστεύει στον αληθινό πόνο. Και αν θυμάστε, βάζει να μην ντυθεί ένας από τους ζητιάνους αυτό που είναι ένας ξεπεσμένος αστός, γιατί ποτέ δεν μπορεί να επαναπαριστάσει, λέει, τόσο καλά τον εαυτό σου να παραστήσει. Και οργανώνει την επιχείρησή του σύμφωνα με τη ρίση «Διδότε δοθήσετε ημών κατά Λουκά». Το ενδιαφέρον αυτής της τόσο σύγχρονης ταινίας είναι ότι η τράπεζα που ιδρύουν στο Πικαντήλι τώρα και όχι στο Σόχο ονομάζεται City Bank. Όπως και η ομώνυμη τράπεζα με τις νόμιμες παρανομίες, τοξικά ομόλογα, και ενώ οδήγησε την παγκόσμια οικονομία στη μεγαλύτερη κρίση μετά το 1929, επιδεικνύει τώρα, αυτές τις μέρες, τη μεγαλύτερη κερδοφορία της τελευταίας δεκαετίας, διότι όπως είπε Έλληνας πολιτικός, το νομότυπο είναι και ηθικό. Άρα η νομιμοποιημένη μας είναι και ηθική.
Επομένως, η εκμετάλλευση σήμερα με τους νόμους μπορεί να, είναι, να μην έχει ήθος, αρχές, αλλά είναι ηθική. Έτσι, στην ταινία, κάποιοι μένουν έξω από τους κοινωνικούς νόμους, χάνονται στο τέλος, στο σκοτάδι. Όπως και ο έρωτας. Λέει η πόλη, τι ζητάω από τη ζωή, ένα άντρα να αγαπήσω, να τον θέλω, να με θέλει και να ζήσω μαζί στον πατέρα της. Και ο πατέρας στο θεατρικό κείμενο απαντάει, ο διάολος θα το ήθελε να γιάσει. Θα το λιβάνι να κρυβώ. Και ο λύκος με τον πρόβατο να μοιάσει, το ήθελα κι εγώ, μα δεν μπορώ. Τελικά, και αυτή μετατρέπεται σε στιγμή επιχειρηματία. Και ο φτωχός για να βγάλει πέρα, κάνει μια βρωμοδουλειά, όπως λέει το τραγούδι. Για τον Πίτσαμ, πρέπει να είσαι ηλίθιος αν γίνεις κλέφτης όταν έχουμε τέτοιους νόμους. Ως γνώση λοιπόν της ζωής, ξέρει πολύ καλά ότι η φτωχή είναι δυνατή, αλλά δεν το ξέρουν. Είναι σε αυτά τα κομμάτια που κόπηκε, δεν ξέρω αν το προσέξατε, που λέει ότι είναι δυνατή όταν φεύγει μάζα και δεν μπορεί να τη συγκρατήσει, αλλά δεν το ξέρουν. Μένουν στο σκοτάδι χωρίς να ξέρουν ότι τους χρειαζόμαστε. Ως εκ τούτου, τελειώνοντας, θα πω, οι λίγοι έχουν τη δύναμη να μένουν στο φως. Το 1% έχει το 90% του πλούτου. Τυφλωμένοι από τις ενορμήσεις επικυριαρχίας, της αυτοσυντήρησης και του εγώ, απελευθερώνουν την επιθετικότητά τους για τον άλλον. Θα φάνε το ψωμί του φτωχού και αυτός, αγνοώντας τη δύναμη που έχει, μένει στο σκοτάδι και στο ποινικό έγκλημα. Έχουμε δει όπου υπάρχει φτωχοποίηση και μάλιστα γρήγορη, έχει αύξηση της εγκληματικότητος. Μόνο ο έρωτας, αν και τυφλός, αντιστέκεται ως ένα σύντομο πρελούδιο στο δράμα της ζωής. Ο Μπρέχτ τελικά μιλάει στο έργο του για τη δύναμη του φτωχού που αν βγει στο φως και αγωνιστεί για το δίκαιο και το ήθος και προσπαθεί διαλεκτικά και διδακτικά να το τονίζει σαντιρίζοντας την αστική υποκρισία της εποχής και την ανομία και τη σχέση της με την ανομία και το έγκλημα. Λυπάμαι που σας τα είπα λίγο πολιτικά, αλλά Μπρέχτ είναι, δεν θα μπορούσα αλλιώς. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε, αν μπορούσε, ο Νίκος ο Κούδερος είναι εδώ ή έχει φύγει, να έκανε κρίμας. Λοιπόν, τώρα όποιος θέλει θα μπορέσει να γίνει μια συζήτηση.